Στην επέτειο των 80 χρόνων από τη Μάκη των Οχυρών, η κινησέ πάγκιστρο δράση στι ΣΕΡΕΣ προχώρησε στην έκδοση ενό συλλεκτικού φωτογραφικού λευκόματο, το οποίο περιλαμβάνει 150 ανέκδοτε φωτογραφίε γερμανών, αξιωματικών και στρατιωτών. Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη μάξη των Οχυρών, τον Απρίλιο 1941, η κινησέ πάγκιστρο δράση στι ΣΕΡΕΣ προχώρησε στην έκδοση του παρόντο φωτογραφικού λευκόματο 1941-2021-80 χρόνια από τη Μάχη των Οχυρών, ο τίτλο. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 150 ανέκδοτε φωτογραφίε Γερμανών στρατιωτών και αξιωματικών από την ε, Γερμανική επίθεση στην Ελλάδα τον Απρίλιο 1941. Πρόκειται για φωτογραφίε ε, ντοκουμέντα που πρώτη φορά βλέπουν το φω τη δημοσιότητα και προέρχονται από το αρχείο του συλλέκτη Βίρονα Μήτου. Πρόκειται για φωτογραφίε που ήδη οι Γερμανοί τραβούσαν με τι φωτογραφικέ μηχανέ οι εύποροι Γερμανοί που υπηρετούσαν ε, τι ε, στρατιωτικέ δυνάμει τη Βέρα Μαχτή των ε, Ορεινών, και είχαν οικονομική άνεση, είχαν φωτογραφικέ μηχανέ μαζί του και αποτύπωναν ε, λεπτό προ λεπτό όλε τι επιχειρήσει από την επίθεση στη Γράμμα Εταξά στα βόρεια σύνορα τη χώρα, μέχρι και τη μάχη τη Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε καλό Γερμανό στρατιώτη είχε το προπαγανδιστικό του άλμπουμ μέσα στο οποίο υπήρχαν οι φωτογραφίε αυτέ και το οποίο άλπο μετά παρουσίαζε με καμάρι στους οικείους του ή σε συναδέλφους, ε, καταγράφοντας σελίδα προς σελίδα όλη την πορεία του ε, τον, ε, στη διάρκεια των επιχειρήσεων στα Βαλκάνια με, το, με την επιχείρηση Μαρίτα. Θα πούμε καταρχά ότι τα οχυρά κατασκευάστηκαν την περίοδο του Μοσοπολέμου για να αντιμετωπίσουν την αναθεωρητική Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είχε στόχο το Αιγαίο, το μυαλό τη στη Μακεδονία και στη Θράκη. Οπότε ο Μεταξά το 1936 ξεκινάει την οχύρωση των βόρειων συνόρων με 21 οχυρά από, το, από τις Σέρες μέχρι την Κομοδινή. Άρα τα οχυρά κατασκευάστηκαν με τον πλέον σύγχρονο τρόπο για την εποχή εκείνη, με στόχο να αντιμετωπίσουν μια πιθανή εισβολή από την Βουλγαρία. Όχι για να αντιμετωπίσουν την πλέον ισχυρή πολεμική μηχάνη της Ευρώπης, που ήταν κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανία. Παρ' όλα αυτά τα οχυρά και οι φρουρές τους άντεξαν, Πολύ λίγα οχυρά έπεσαν τι πρώτε μέρε του πολέμου και αυτά επειδή βρίσκονταν πάρα πολύ κοντά στη Βουλγαρία Οπότε οι Γερμανοί είχαν τη δυνατότητα να, με τα πυροβόλα του να χτυπήσουν κατευθείαν, να βάλουν κατευθείαν στα φατνώματα με αποτέλεσμα να τα εξωτερώσουν. Αλλά τα οχυρά τα οποία ήταν οι σχετικέ διαβάσει που ενδιέφεραν και του Γερμανού, δηλαδή στον οπό του Ρούπελ και στο Οροπέδι του κάτω Ευρωκοπίου, οι δύο βασικοί δρόμοι από Βουλγαρία προ Ελλάδα με στόχο τη Θεσσαλονίκη, δεν μπόρεσαν να τα σπάσουν τα οχυρά αυτά που βρίσκονταν στα σημεία αυτά με αποτέλεσμα την τρίτη μέρα του πολέμου να μπουν στην Ελλάδα μέσω Ιουγκοσλαβία που είχε καταρρεύσει νωρίτερα και να φτάσουν έτσι στην Θεσσαλονίκη και την ώρα που στην Θεσσαλονίκη υπογραφόταν η συνθηκολόγηση, το Ρούπελ, το Λίσε και κάποια άλλα χειρά συνέχιζαν να πολεμούν. Μετά την υπογραφή τη συνθηκολόγηση δεν είχε νόημα η συνέχιση του αγώνα, αν και υπήρχαν και απόψει να συνεχιστεί μέχρι τέλο ο αγώνα και μέχρι την τελευταία σφαίρα. Παρ' όλα αυτά ε, τα οχυρά παραδόθηκαν. Οι Γερμανοί τίμησαν τι φρουρέ των οχυρών που δεν καταλήφθηκαν τι πρώτε μέρε του πολέμου. Πρωτόγνωρο γεγονό η διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όχι μόνο δεν του εχμαλωτήσαν τι φρουρέ των οχυρών αυτών, του απέδεσαν τιμέ, του άφησαν ελεύθερου να επιστρέψουν στα σπίτια του και άφησαν στου αξιωματικού να φέρουν το ξεφίδιό του και το περίστροφό του. Τέτοιο περιστατικό δεν ξαναέχουμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, αυτή είναι η τελευταία καλή στιγμή του πολέμου. Γιατί αμέσως μετά, με τα γεγονότα στην Κρήτη, ξεκίνησαν οι ομότητες, οι εκτελέσεις, οι λιλασίες, τα λοκαυτώματα, τα οποία γνωρίζουμε και βέβαια σημάδεψαν την απαρχή της γερμανικής κατοχής στη χώρα μας. Το 2016, η Κνησέπα Άγκιστρο δράση που έχει την έδρα τη στο Άγκιστρο Στεραιόν, ένα μικρό χωριό δίπλα στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Ένα χωριό το οποίο μέχρι τι αρχέ του 1990 ήταν ουσιαστικά απόλυτα στρατικοποιημένο, απογορευμένη ζώνη. Ε, το προσέγγιζε με άδεια από το στρατό. Με αποτέλεσμα ήταν απομονωμένο. Ε, το χωριό αυτό είναι χτισμένο σε μια περιοχή με έντονο το ιστορικό φορτίο. Με τρία από τα έξω χειρά των σερών, ρούπελ, καρατά, σκάλι, τριγύρω του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι ε, να έχουν συνδυάσει τη ζωή του και την πορεία του με τα έργα αυτά. Είναι κομμάτι δηλαδή όχι μόνο τη ιστορία τη αλλά και τη ιστορία του χωριού. Έτσι όταν η κατάσταση έχει άλλαξε με τη Βουλγαρία, τα σύνορα ανοίξαν, η Βουλγαρία δεν θεωρείται πλέον εχθρό. Το χωριό άρχισε να αναπτύσσεται αξιοποιώντα κυρίω ε, τα γεματικά νερά που έχει, τα ζεστά νερά που έχει εξελίχθηκε στην πορεία των χρόνων σε έναν εναλλακτικό προορισμό. Έχοντα λοιπόν στο μυαλό μα αυτό και πώ μπορούμε να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν του χωριού, μια ομάδα ανθρώπων δημιουργήσαμε την κινησία Πάγκη στο Δράση και βάλαμε ω στόχο να αξιοποιήσουμε τα οχυρά και τι παροπλισμένε οχυρώσει του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα πεδία μαχών ε, της τη γερμανική επίθεση στην περιοχή που είναι πολλά και έντονα, με τα σημάδια να υπάρχουν ακόμα από εκείνη την εποχή, τα χαρακόμματα, τα ορίγματα, τα, τα σημάδια από τι ε, από τι ε, βόμβες των αεροσκαφών και πάρα πολλά άλλα, με αποτέλεσμα να έχουμε μπει σε μια προσπάθεια να πείσουμε την πολιτεία και το Υπουργείο Εθνική Άμυνα περιουσιακού στοιχείο των οποίων είναι τα οχυρά, τα οποία έχουν εγκαταληφθεί. Δεν είναι σήμερα τα οχυρά ενταγμένα στο νομισματικό σχεδιασμό τη χώρα, γιατί πολύ απλά έχει αλλάξει η μορφή του πολέμου. Δεν γίνονται πλέον ε, με αυτόν τον τρόπο. Οπότε τα οχυρά έχουν εγκαταληφθεί και έχουν λιγατηθεί. Εμεί αυτό που λέμε στο κράτο, στην πολιτεία, είναι ότι θα ας ακολουθήσουμε παραδείγματα πετυχημένα άλλων χωρών, όπω τη Γαλλία, και να αξιοποιήσουμε στην περιοχή των Σερών, τη Δράμα, τη Κομοτινή και τη Ξάνθη, περιοχέ όπου έχουν οχυρά, τον ιστορικό τουρισμό ή τουρισμό μνήμη ή military tourism, όπω είναι γνωστό στο εξωτερικό, ε, βοηθώντα και στη διατήρηση τη ιστορική μνήμη και στη διάσωση των οχυρών ενό κομμάτι τη νεότερη ελληνική ιστορία. Και βέβαια με τον τρόπο αυτό και στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, αφού αναπτύσσοντα αυτού του είδου τουρισμού έρχεται κομμάτι τουριστών που αγαπούν πάρα πολύ την ιστορία. Στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σε άνοδο αυτού του είδου ο τουρισμό. Οπότε αυτό που λέμε στο κράτο είναι: ας ακολουθήσουμε τα παραδείγματα των άλλων χωρών και κυρίω τη Γαλλία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έκδοση του βιβλίου, που είναι προϊόν έρευνα τριών χρόνων. Με αυτό το σπάνιο υλικό το οποίο ήρθε στα χέρια μα, έχουμε καταγράψει όλε τι οχυρώσει στο βόρειο τμήμα των Σερών μέτρο προ μέτρο. Έχουμε πλήρη εικόνα πώ ήταν τα έργα ε, την πρώτη μέρα του πολέμου, γιατί πάρα πολλά από αυτά καταστράφηκαν μετά στη διάρκεια τη κατοχή από τι βουλγαρικέ κατοχικές αρχέ. πλαίσιο τη κινησία πάγκη τη δράση, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που αποτελείται από ιστορικού, πολιτικού, μηχανικού και ερευνητέ. Και η ομάδα αυτή ουσιαστικά ερευνά τα έργα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βόρειο κομμάτι των Σερών, έργα τη γραμμή μεταξύ, τα καταγράφει και προσπαθεί να τεκμηριώσει την κατασκευή του. Έχουμε μπει σε πάρα πολλέ κατεστραμμένε στοέ που δεν χρησιμοποιήθηκαν μετά το τέλος του πολέμου λόγω της κατάστασής τους, σε πάρα πολλές από αυτές βρήκαμε αντικείμενα και άλλα χρηστικά αντικείμενα των στρατιωτών, με ιστορική και συναισθηματική αξία, γράμματα, καρτ-ποστάλ, βιβλία, σελίδες από περιοδικά εποχής, πρωτοσέλιδα. Το πιο συγκεκριτικό ήταν μια εφημερίδα το Φως Μακεδονίας, 4 Απριλίου 1941. Η επίθεση έγινε 6 Απριλίου, η εφημερίδα λογικά έφτασε από Θεσσαλονίκη στις 5, Οπότε σκεφτείτε την ψυχολογία των αξιωματικών που διάβαζαν την εφημερίδα λίγε ώρε πριν από τη γερμανική επίθεση. Όλα αυτά τα κοιμήλια, γιατί ιστορικά κοιμήλια είναι, συντηρήθηκαν από το ΙΕΚ Πετρά στην Αθήνα και θα εκτεθούν στο μέλλον σε μία μόνιμη ε, εκθυσιακή συλλογή που ετοιμάζουμε στο Άγιο Στροσερών. Στο πλαίσιο όλων αυτών των προσπαθειών, εκτό από το βιβλίο, εκτό από όλα αυτά που ανέφερα πριν, που αφορούν κυρίω την έρευνα, την καταγραφή και την τεκμηρίωση, είναι και η αναβίωση τη μάχη του Ρούπελ. Ένα event το οποίο ξεκίνησε το 16 και τελευταία χρονιά πραγματοποιήθηκε το 19 προ-κορονοϊού. Τελευταία χρονιά είχαμε 8.000 επισκέπτες στο Ρούπελ. Η εκδήλωση αυτή δείχνει ότι ο κόσμος συνεχίζει να ενδιαφέρει για την ιστορία, να τον συγκινεί η ιστορία του Ρούπελ. Και το σημαντικότερο ότι η ανάπτυξη αυτού του είδου τουρισμού, θεματικού τουρισμού που επαναλαμβάνω λέγεται τουρισμός μνήμης ε, ιστορικό τουρισμό μπορεί να φέρει κόσμο σε τέτοιου είδου περιοχέ. Δυστυχώ στην Ελλάδα έχουμε συνδυάσει τον ιστορικό τουρισμό με την αρχαία Ελλάδα μόνο, αφήνοντα στην άκρη σημαντικέ περιόδου τη ελληνική ιστορία και κυρίω τη νεότερη, όπω είναι η Επανάσταση του 1921, ε, η Βαλκανική Πόλεμη, ο Πρώτο Παγκόσμιο, ο Δεύτερο, ακόμα και ο Εμφύλιο. Υπάρχουν περιοχέ στην Ευρώπη που έχουν αναδείξει το παραμικρό που έχει σχέση με την ιστορία τους, βοηθώντα έτσι και στη διατήρηση τη ιστορική μνήμη, αλλά το σημαντικότερο ενισχύοντα έτσι τι μικρέ τοπικέ κοινωνίε, όπω είναι και η δική μα στο βορείο κομμάτι των Σερών.